κάναμε έναν σχεδιασμό στον Έμφυα που προέβλεπε ότι μέσα στον Ιούλιο θα γινόταν η εκαθάριση και τον Αύγουστο η πρώτη δόση. Αυτός ο σχεδιασμός άλλαξε, διότι είδαμε από την πρώτη επεξεργασία που είχαμε στις δηλώσεις του Έμφυα, μόλις ολοκληρώθηκαν οι φορολογικές δηλώσεις, έπρεπε να γίνει το ένα για να κάνουμε το άλλο. Είδαμε λοιπόν ότι υπήρχαν προβλήματα και ότι βγαίναν υπερβολικές τιμές, διότι πάρα πολλοί πολίτες είχαν κάνει λάθος στη συμπλήρωση περιουσιακών στοιχείων. Χαρακτηριστικά παραδείγματα: νομοί που δεν έχουν θάλασσα, το έχω ξαναπεί, νομός Ρεβενών, νομός Ευρυτανίας, φαινόταν πολλά χωριά να έχουν παραθαλάσσια αγροτεμάχια και έβγαιναν πολύ μεγάλοι φόροι. Προστά σε αυτή την κατάσταση λοιπόν δώσαμε την παράταση, πήγε η πρώτη δόση τον Αύγουστο, δεν θα υπολογιστεί φέτος ένφια στα αγροτεμάχια, ακριβώς για αυτό το λόγο, και για να δώσουμε την δόση στους πολίτες να συμπληρώσουν και να τροποποιήσουν τα στοιχεία του Ε9, δώσαμε αυτή την παράταση. Μάλιστα, γιατί μέχρι 30 Νοεμβρίου. 29 Ιουλίου μπορούσε κάποιος να μπει να διορθώσει με το μισό πρόστιμο. Μάλιστα. Αυτό λοιπόν το μισό πρόστιμο παρατάθηκε μέχρι τον. Δόθηκε παράταση και δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, ξεκινήσαμε από τα χρηστικά του Έμφυα που αφορά αρκετούς. Πάμε τώρα λίγο στο κομμάτι των εσόδων, κύριε Αλεξιάδη. Γιατί η αλήθεια είναι πως οι πληροφορίες χθες ήταν ιδιαίτερο συγκεχημένες. Να διευκρινίσουμε λοιπόν τι έγινε με το μήνα Ιούλιο. Έχουμε θετικό ή αρνητικό πρόστιμο? Θα απαντήσω και στα δύο, αλλά επιτρέψτε μια παρατήρηση. Καταρχάς, να σας συγχαρώ που ασχολιέστε με το πώς πάνε τα φορολογικά έσοδα, διότι 6 μήνες που τα φορολογικά έσοδα ήταν πολύ πιο πάνω από το στόχο, δεν το ακούγαμε σαν είδηση σε πολλά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Υπάρχει ο φόβος του κόφτη, κύριε Αλεξιάδη. Αυτό φοβόμαστε και γι' αυτό το αναδεικνύουμε και νομίζω και όλο το προηγούμενο διάστημα, ειδικά από το σταθμό μας, είχαμε αναλυτικά ρεπορτάζ για το πώς πάνε τα έσοδα, όλο το εξάμηνο. Δηλαδή, όλο το προηγούμενο εξάμηνο δεν ακουγόταν αυτή η είδηση επειδή φοβόμασταν τον κόφτη? Όχι, σε καμία περίπτωση. Απλώς λέω τώρα, κύριε Αλεξιάδη, και το ξέρετε πολύ καλά, ότι σε περίπτωση που τα έσοδα το επόμενο διάστημα δεν πάνε όπως αναμένει η κυβέρνηση, τότε υπάρχει ο φόβος ενεργοποίησης του κόφτη. Δεν συμβαίνει αυτό? Τα ξέρουμε πολύ καλά και αφήστε να σας απαντήσω χωρίς να με διακόψετε για να μην. Επειδή είμαστε και στο τηλέφωνο και είναι λίγο δύσκολο. Λέω λοιπόν, όλο το προηγούμενο διάστημα δεν είχαμε αναφορές εδώ μέσα μαζικής ενημέρωσης από μια μεγάλη μερίδα, όχι από όλα. Δεν είχα αναλύσεις. Πήγαμε πολύ καλά το προηγούμενο εξάμηνο και ακριβώς το ότι πήγαμε καλά αυτή τη στιγμή μας δίνει δυνατότητα στο 7μηνο, μαζί και ο Ιούλιος μέσα, να είμαστε 620 εκατομμύρια πάνω από το στόχο του προϋπολογισμού και σε σχέση με τα έσοδα του Ιουλίου. Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι τα στοιχεία αυτά τα οποία δημοσιοποιηθήκαν ήταν προσωρινά. Να κρατήσουμε μικρό καλάθι μέχρι να βγουν τα οριστικά στοιχεία, διότι μπορεί να έχουμε διαφορετικά δεδομένα, είναι προσωρινά στοιχεία. Και σε ό,τι αφορά το στόχο και το τι, επιτεύχθηκε, διότι αυτό συζητάμε. Είχαμε στόχο να εισπράξουμε 5.575 εκατομμύρια, αυτό ήταν ο στόχος του Ιουλίου και ο στόχος αυτός ολοκληρώθηκε, επιτεύχθηκε κατά 95%. Υπάρχει ένα κομμάτι εσόδων που δεν μπορέσαμε να το εισπράξουμε σε σχέση με το στόχο που είχαμε τον προϋπολογισμό, περίπου 333 εκατομμύρια. Αυτή είναι η πραγματικότητα όπως βγαίνει από τα προσωρινά στοιχεία. Να περιμένουμε τα οριστικά, γιατί μπορεί να έχουμε πολύ διαφορετικά δεδομένα. Περιμένοντας τα οριστικά στοιχεία και βλέποντας από εδώ και στο εξής τι θα γίνει, κύριε Αλεξιάδη, το πώς θα πάμε τους επόμενους μήνες είναι ένα κρίσιμο στοιχείο για το αν θα ενεργοποιηθεί αυτός ο κόφτης. Και δεν έχω καμία αιμονή τον κόφτη. Απλώς ξέρετε, η κοινωνία τώρα πληρώνει πολλά. Και σε περίπτωση που ενεργοποιηθεί, θα πληρώνει ακόμη περισσότερα. Έχετε απόλυτο δίκιο και είναι ο καθημερινός μας εφιάλτης. Και είναι και αυτό που, η αγωνία που έχουμε καθημερινά με τα έσοδα. Και θέλουμε πραγματικά να πιάσουμε τα έσοδα και να τα πιάσουμε από τις πηγές που δεν θα πληγώσει την κοινωνία. Διότι αν αυξάνει τους άμεσους και τους έμεσους φόρους, εάν φορολογεί τα χαμηλά και τα μεσαία εισοδήματα και αφήνει στην άκρη φοροδιαφυγή, λαθρεμπόριο, διαφθορά, κάνει ένα μεγάλο πολιτικό λάθος. Το πληρώσαμε αυτό τα προηγούμενα χρόνια, δεν το κάνουμε και τώρα. Τώρα λοιπόν έχουμε επικεντρώσει τον αγώνα στη φοροδιαφυγή, στο λαθρεμπόριο, στη διαφθορά και από εκεί έχουμε πολύ σημαντικά έσοδα. Θα έρθουμε και σε αυτό και θα σας ρωτήσω. Απλώς το ρωτήσω κάτι στο προηγούμενο, κύριε Αλεξιάδη, για να τα έχουμε. Παρακαλώ, ελάτε. Και βεβαίως η εικόνα των φορολογικών εσόδων το πρώτο 7μηνο είναι πολύ θετική. Και πιστεύουμε ότι μόλις πέσουν μέσα και τα έσοδα από τον τουρισμό, διότι τα έσοδα του Ιουλίου δεν είχαν τα έσοδα του τουρισμού, ήταν υποχρεώσεις μέχρι και τον Ιούνιο, δεν έχουν ακόμα αρχίσει να πέφτουν αυτά μέσα, θα πάμε πάρα πολύ καλύτερα. Η εικόνα του Ιουλίου, λέτε ότι το 7μηνο πήγε πάρα πολύ καλά. Εγώ θα επιμείνω λίγο στην εικόνα του Ιουλίου. Χτυπάει ένα καμπανάκι για έσοδα του Αυγούστου, για Σκυριακάδη, όχι? Κοιτάξτε, έχουμε συμφωνήσει ότι πρέπει να έχουμε τους κελειμμένους προϋπολογισμούς και πρέπει να έχουμε προϋπολογισμούς που να μην χρειάζονται άλλες καταστάσεις.
Έσοδα λοιπόν του Ιουλίου, η πραγματικότητα είναι, διότι άλλο είναι η πραγματικότητα των στοιχείων και άλλο είναι η εκτίμηση που κάνουμε για τα στοιχεία. Η πραγματικότητα των στοιχείων είναι ότι τα 5,6 δις που είχαμε στόχο τον Ιούλιο, καταφέραμε να το ολοκληρώσουμε κατά 95%. Αυτό είναι η εικόνα. Η απώλεια αυτή που έχουμε των εσόδων σε σχέση με τον προϋπολογισμό μας δείχνει ότι τι πρέπει να κάνουμε πράγματι. Δεν σας ανησυχεί λοιπόν? Μας ανησυχούν τα πάντα. Μας ανησυχούν πρώτα απ' όλα ότι έχουμε ένα άδικο και βάρβαρο φορολογικό σύστημα. Αυτό είναι το δεδομένο. Το καταλαβαίνουμε πολύ καλά πλέον, κύριε Αλεξιάδη, γιατί νομίζω ότι η κοινωνία τώρα αρχίζει να καταλαβαίνει όλα τα βάρη που έρχονται από το νέο πρόγραμμα που καλείται να εφαρμόσει. Δεν υπερασπιζόμαστε αυτό το. Μισή να ξεκαθαρίσω.